Η πέμπτη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου της Evolution κινήθηκε κατά βάση σε ρηχά νερά χωρίς να έχουμε ιδιαίτερες τροποποιήσεις. Το παιχνίδι με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, αν μη τι άλλο, ήταν η αναμέτρηση ανάμεσα σε Most Wanted και Bonobo. Θωμάς Φουραδούλας και Σάξης Καραμασιώτης παρατάχθηκαν στο παρκέ του Σπάρτακου και έδωσαν μάχη. Η απουσία ωστόσο του εμβληματικού αρχηγού των Περιζήτητων ήταν για ακόμα μια αγωνιστική αισθητή και όπως φαίνεται θα κάνουμε καιρό να τον δούμε να αγωνίζεται στα παρκέ μας. Οι Πίθηκοι είχαν σε φόρμα για ακόμα ένα παιχνίδι το Σταυρομπάμπαλι, ο οποίος ήταν και ο Man of the Match αναμέτρησης. Οι Μπονόμπο πήραν τη δεύτερη σερή και πέμπτη στην ολικά νίκη τους και παραμένουν σταθερά στην τριάδα. Οι Most Wanted πρέπει να εξορκίσουν το κακό που τους ακολουθεί, να διαχειριστούν τις απουσίες και τις κακοχίες που συναντάνε και να επανέλθουν τριμύτεροι. Προς το παρόν βρίσκονται στην πέμπτη θέση του πίνακα. Οι Basket Maniacs διανύουν εξαιρετική αγωνιστικά περίοδο. Τρίτωσαν το σερινικόν τους ξεπερνώντας το εμπόδιο και των Μαϊντανών και αρχίζουν σιγά σιγά να καλοβλέπουν τις θέσεις που οδηγούν στα play-off. Οι Iron Maidan παραμένουν στο ισόγειο της βαθμολογίας μετά από δύο σερίτες και χρειάζονται επιγόντως restart λίγο πριν μας βρει το 2023. Παρ' όλα αυτά, εάν δεν τα καταφέρουν, έχουν που έχουν το όνομα, ας βγουν με μπάσο και ηλεκτρική να πούνε τίποτα κάλαβε, ξέρω εγώ. Οι Ανώνυμους έχουν καταντήσει εκνευριστικοί και το 6-0 σε εισάρτημα παιχνίδια είναι γεγονός. Φυσικά αστειευόμαστε και ακόμα τρέχει το δάκρυ κορόμιλο μετά τις δηλώσεις του coach Αλεφαντινού. Οι Collectors πάλεψαν απέναντι στους πρωτοπόρους, αλλά ακόμα δεν κατάφεραν να δουν φως. Αγγελομάτης και λυπή παρέα έχουν πέσει σε χειμέρι ανάρκη μαζί με τις αρκούδες και λογικά θα εμφανιστούν μαζί με τις αλκιονίδες. Η Αμόκ ήρθε μέσα στο Ανδρέα Παπανδρέου, το σπίτι των Sugar Mountains, αφού περιστεριώτες γαρ, και έριξε κατοστάρα. Ο Γιάννης Αβαρκιώτης σίγουρα θέλει να ταράξει τα νερά, καθώς σε 10 μέρες έχει και το μεγάλο μάτς του κυπέλου απέναντι στα Παλιάγκουρα, που πρωταγωνιστούν στη μεγάλη κατηγορία της Elite. Κάθε εμφάνιση της ομάδας του Κολονού μέχρι εκείνη την ημέρα είναι μια δήλωση απέναντι στον ισχυρό αντίπαλο. Οι Sugar Mountains παραμένουν χωρίς νίκη για ακόμα μια εβδομάδα, αλλά δεν πτωούμαστε. Εξάλλου στα υπόγεια είναι η θέα όπως μας έχει ενημερώσει και ο Πασχάλης ο Τερζής. Το μάτς ανάμεσα σε Athens Bucks και Brooklyn Bets έδωσε μικρή ανάσα στην ομάδα του Ανδρέα Μπαμπάτσικου. Το Brooklyn πήρε επιτέλους την νίκη που χρειαζόταν και κατάφερε να ισοφαρίσει το ρεκόρ του σε 3-3. Οι Bucks χάνουν, αλλά κλώνεται στην ένατη θέση μένουν. Έλα παιδιά, μικρό βηματάκι πρέπει να κάνετε και θα βγείτε από τη ζώνη υποβιβασμού. Απλά πάρτε λίγη φορά. Η αγωνιστική εβδομάδα ολοκληρώθηκε με το Capital Control στους Miami Heat. Το Miami έχει έναν ολόκληρο μήνα να υποταχθεί και αρχίζει σιγά σιγά να ψιθυρίζει εκεί στις ακτές αν το έχουν τελικά με τα play-off. Η τέταρτη θέση σίγουρα είναι ένα πρώτο βήμα και αν καταφέρει να κάνει την υπέρβαση απέναντι στο Γολγοθά που τον περιμένει μέσα στον Δεκέμβρη, έρχεται αντιμέτωπο με αμόκ και ανώνυμους, τότε σίγουρα θα του αξίζει μια θέση στα πολυπόθητα. Οι Capital συνεχίζουν το roller coaster από νίκη σε ήττα και από ήττα σε νίκη, παραμένοντας όμως εκτός επικίνδυνης ζώνης. Ψιλοαναμενόμενη η αγωνιστική που μας άφησε και για να δούμε αυτή που έρχεται, αν θα μας σηκώσει τελικά από καναπέδες και καρέκλες.